Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Αυτά από πίσω μου τα τείχη που βλέπετε είναι υπολείμματα αρχαία από τις υποτιθέμενες αρχές φρικτορίες της Ινόης. Βρισκόμαστε στην Ινόη. Θα πάμε φυσικά να τα δούμε. Όπως ακούτε υπάρχουν και πολλά σκυλιά εδώ, υπάρχουν και σπίτια γύρω τριγύρω στον αρχαιολογικό χώρο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και πολλές πληροφορίες για το μέρος, πέρα του ότι ήταν τείχη φρικτοριών εδώ και ότι ίσως υπάρχουν κάποια υπολείμματα από κάποια αρχαία πόλη. Αλλά ας πάμε από κοντά να τα τσεκάρουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ένα κτίσμα με είσοδο. Έχει είσοδο αυτό, πρόσεξε. Mm. Φαινομενικά. Ναι, το ναι. Οποίο είναι 3,5 μέτρα επί 2. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιο δωμάτιο. Χτισμένο από γεωπολυμερή. Πολύ λιωμένα, βέβαια. Ναι. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι δωμάτιο αυτό. Λόγω ναι. Της εισόδου. Το τι έμπαινε, βέβαια, σε αυτό το δωμάτιο. Θα σας πω, βέβαια, κι εγώ. Πιο μετά μια θεωρία, βασικά δεν είναι θεωρία, είναι κάτι υπαρκτό στο τι υπάρχει λίγο πιο κάτω. Αυτές τις πέτρες υλιομένες τις βλέπουμε παντού. Εδώ είναι αρχαίες. Άμα τις δούμε όμως σε κάποιο βουνό, δεν τις λέμε αρχαίες. Ορίστε. Έχει κατακριμνιστεί αυτό προφανώς. Φαίνεται ένα κτίσμα κυκλικό, κατεστραμμένο βέβαια, το οποίο εκτινόταν πολύ πιο ψηλά. Φαίνεται η είσοδος πάλι. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την τεχνοτροπία του ραμνούντα και του κεραμικού, με τις πέτρες στα ταφικά μνημεία και στις περιβόλους που είναι κολλητά η μία στην άλλη. Βλέπουμε ότι είναι κάτι κυκλικό, έτσι, το οποίο έχει είσοδο, την βλέπουμε, προφανώς κάτι έμπαινε. Είναι αρκετά αλλοιωμένο, είναι λιωμένο, έχει καταρρεύσει. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι η ογκόλυθη, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ σε σχέση με μένα. Μιλάμε για ένα τεραστίων διαστάσεων θολωτό κατασκεύασμα. Είναι λογικό, είναι στο πιο ψηλό σημείο. Η άλλη κατασκευή, η μακρόστενη με τα πιο μικρά δωματιάκια, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Εδώ εντωμεταξύ κάτι έχουν σκάψει, ίσως ψάχνουν ακόμη, και παρατηρήστε και το γεωπολυμερές με το ψηλό το γαρμπίλι. Λίγο πιο κάτω, όπως βλέπετε, έχει καταρρεύσει, προφανώς έχουν πέσει προς τα κάτω τα κομμάτια εδώ του οικοδομήματος, αλλά βλέπουμε ότι ένα ή δύο επίπεδα πιο κάτω υπάρχει άλλη μία κατασκευούλα με μικρότερες πέτρες, πάλι κυκλική, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει καν είσοδο. Τώρα αυτό που ήθελα να σας πω, σε ότι υπάρχει εδώ στο μέρος αυτό, λίγο πιο κάτω θα πάμε να το επισκεφθούμε, υπάρχει ένας αρχαίος τάφος. Και μιλάμε για μια απόσταση πολύ κοντινή σε αυτό το μέρος που το ονομάζουν φρικτορία, έτσι. Για όσους γνωρίζουν και όλα την περιοχή της Ινόης, υπάρχει και ο γνωστός πύργος της Ινόης, ο οποίος είναι φτιαγμένος από πάλι κατάλοιπα αρχαία, από παρόμοια γεωπολυμερή κτλ. Θα το δείτε, είναι έτσι σαν λέγκο τοποθετημένα κι αυτά. Και ακόμη πιο πάνω από τον αρχαίο τάφο που προανέφερα, υπάρχει άλλο ένα, όπως το ονομάζουν, βυζαντινό παλαιοχριστιανικό εκκλησάκι, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο. Και είναι φτιαγμένο και αυτό πάλι από αυτά τα υλικά τα αρχαία, καθώς επίσης και από κολόνες. Τώρα θα δούμε τι κολόνες είναι αυτές. Και διάφορα έτσι αρχαία στοιχεία. Τώρα εδώ για το μέρος δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι τόσο αλλοιωμένο όσο δεν πάει. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις τα θεμέλια και μπορείς μόνο με την φαντασία σου να καταλάβεις το τι ήτανε. Βλέπουμε δύο κύκλικες κατασκευές, μία εδώ και μία λίγο πιο κάτω, στο πιο ψηλό εδώ σημείο. Ενώ στο πιο κάτω επίπεδο βλέπουμε άλλο ένα πιο μεγάλο έτσι κτίσμα,
το οποίο έχει μέσα μικρά δωματιάκια με είσοδο. Δεν ξέρω. Προφανώς ό,τι συμπέρασμα θέλει βγάζει ο καθένας. Η δική μου άποψη είναι ότι και πάλι εδώ μιλάμε για κάποια μεγάλη ταφική περίβολο ή ένα σύμπλεγμα τέλος πάντων ταφικών μνημείων και θολωτών τάφων. Σίγουρα είναι τάφος, αλλά και εδώ είναι η μικρότερη τάφη προφανώς. Αυτό είναι τετράγωνο μάλλον, 4x4 είναι αυτό. Ποιος ξέρει τι υπήρχε εδώ. Κούφιο είναι. Ναι. Πακούμε. Κούφιο είναι όλο. Από φορέα, αρχαίο. Από αρχαίο είναι, ναι. Αρχαίο σαν φορέας. Βρίσκουμε τέτοια συνήθως. Έχω σκτερίσματα. Κατάφερα. Και αυτό, μικρό δωματιάκι φαίνεται. Είναι 3x2, τώρα ξέρω πόσο είναι κάπου εκεί. Είναι πολύ αλλοιωμένο. Δυστυχώς, από τα αρχαία αυτά παίρνανε τα υλικά και τα χρησιμοποιούσαν για να νοικοδομήσουν εκκλησάκια, μαντριά, σπίτια κτλ. Οπότε δυστυχώς δεν έχουν μείνει και πολλά, ας πούμε, από τα ερείπια. Και εδώ σαν είσοδος φαίνεται, αλλά είναι είσοδος. Αλλά πάλι, παιδιά, αν ήταν φρικτορία αυτό το πράγμα και υποτίθεται ότι παρακολουθούσε, τι να παρακολουθήσει εδώ. Είναι ένα οροπέδιο και είμαστε σε ένα πολύ χαμηλό σημείο. Εδώ είναι μια γούβα. Δεν βλέπουμε πουθενά ότι είναι στρατηγική σημασία στο σημείο αυτό. Ούτε και στην αρχαιότητα φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα γινόταν. Οπότε μήπως δεν ήταν φρικτορία. Εμείς είμαστε βέβαιοι για το τι είναι και ξέρετε κι εσείς τι θα πούμε, αλλά έτσι για να πούμε ότι αμφισβητούμε και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Τελευταία φορά προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πέτρες συντηθεμένες με κάποιο κονίαμα με αποτέλεσμα τους ογκόλιθους αυτούς. Γεωπολιμερές. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Άλλο ένα περίεργο. Στη βάση του κτίσματος αυτού βλέπουμε παντού λιωμένα. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτό που έγινε, η καταστροφή που έγινε και έλειωσαν αυτά, επηρέασε μόνο το κάτω μέρος και το κτίσμα έμεινε. Πολύ περίεργο, ρε παιδιά, πολύ περίεργο. Κοιτάξτε εδώ λιώσιμο. Λιωμένες πέτρες εδώ. Λιωμένες. Παντού. Και πάνω είναι ανέπαφες θεωρητικά. Ποιος ξέρει τι έγινε εδώ. Και πάμε τώρα προς τον τάφο. Ταφική περίβολος. Άμα δίπλα είναι τάφος, αυτό τι θα είναι, δωμάτια να μπουν άνθρωποι, δεν νομίζω. Παιδιά, είμαστε μέσα στη μέση του πουθενά, είμαστε σε ένα βουνό, μέσα σε κάτι δέντρα. Φαινομενικά μέσα στη μέση του πουθενά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ξέραν πού τοποθετούσαν το κάθε τι. Προφανώς δεν είναι ο μόνος τάφος αυτός τώρα που θα δούμε, έτσι. Εδώ βρίσκει ο τόπος. Ογκόλιθοι, κατασκευές λιωμένες. Οι τάφοι πού φτιάχνονται, στις κορυφές δεν φτιάχνονται. Μου βγάζει κάτι κούφιο. Μάλιστα. Θα βλέπουμε ένα θολωτό κατασκεύασμα, το οποίο πιστοποιεί η αρχαιολογία ότι είναι τάφος. Κοιτάξτε, Θεά. Περίβολος είναι αυτοί όλοι, ναι. Α, και το δωματιάκι του θολωτού, όπως έχουμε δει και στον θησαυρό του Ατρέα, όπως έχουμε δει και στον στρογγυλό τάφο του Θωρικού. Τι ρόλο έπαιζε είναι το θέμα. Τα καταφέραμε τελικά. Φτάσαμε εδώ στον θολωτό τάφο. Προφανώς μιλάμε για τεραστίων διαστάσεων πάλι τάφο με τα διάφορα δωματιάκια μέσα. Και άμα δει κανείς λίγο πιο κάτω έχει και εκκλησία χτισμένη. Είδαμε τις ταφικές περιβόλους, έχει κι άλλες εδώ, προφανώς συνεχίζονται προς τα κάτω. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι υπάρχει εντός ή από κάτω από την εκκλησία, πιθανότατα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άμα κοιτάξουμε και προς τα εκεί, έχει κι άλλο τάφο. Ελάτε να δείτε.
Αυτός είναι λακοειδής τάφος, λαξευμένος. Το βλέπετε πως είναι. Απλά επειδή είναι τόσο αλλοιωμένο εδώ το μέρος, δεν μπορούμε κι εμείς να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Και εδώ θα μπορούσε να είναι. Πολύ τάφη. Πάλι έχει δωματιάκια. Τώρα έχουμε κατηφορήσει λίγο πιο κάτω από τον αρχαίο θολωτό τάφο και φτάσαμε σε αυτό το εκκλησάκι που σας είπα, το οποίο είναι ρυπωμένο. Πρόκειται για το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Όπως σας είπα και πιο πριν, είναι μια παλαιοχριστιανική, βυζαντινή, τέλος πάντων, εκκλησία, η οποία έχει φτιαχτεί από διάφορα υλικά που από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει από τους τάφους που υπήρχαν και υπάρχουν, τα είδατε, εδώ σε όλη την βουνοπλαγιά. Πάμε να το δούμε από κοντά. Πηγή. Ναι, είχε κάποια παλιά πηγή. Είχε κούνιες εδώ. Είναι σε εγκατάλειψη το μέρος. Εδώ. Δεν ξέρω με τι είναι. Εδώ υπάρχει κατασκευή. Το βλέπεις. Μήπως ήταν κάποιος λακοειδής τάφος. Βλέπουμε τις πέτρες. Και εδώ υπάρχει ένας λάκκος. Βλέπετε τις αρχαίες πέτρες καθώς και έναν μεγάλο ογκόλυθο. Τώρα ποιος ξέρει τι μπορεί να είναι. Αυτή εδώ είναι η εκκλησία ωστόσο. Βλέπετε εδώ ένα κομμάτι από μάρμαρο αρχαίο, το οποίο πάλι βλέπουμε το κλασικό αυτό το σύμβολο. Το έχουμε δει σε πολλές εκκλησίες. Φαίνεται ότι είναι αρχαίο μάρμαρο, προφανώς το έχουν ξαναλαξεύσει στα παλαιοχριστιανικά έτη. Εδώ έχουν κάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. Μάλιστα. Το βλέπεις αυτό. Η βάση. Η βάση είναι αρχαία. Όλη η βάση. Όλη. Κάτι υπήρχε εδώ πέρα. Μήπως ήταν κάποιο μαυσολείο. Απλά έχουν γίνει προσθήκες μετέπειτα, φαίνεται. Ναι, εννοείται. Και εδώ πέρα βλέπουμε δύο κομμάτια από μνήματα. Νομίζω δεν θα λείπαν αυτά. Είναι κομμένα, προφανώς προσπαθούσαν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν ως κολόνες, όπως τα έχουμε δει σε άπειρες έτσι, εκκλησίες. Εν τω μεταξύ έχει μια περίεργη ενέργεια εδώ πέρα, λίγο ανατρίχιασα. Έτσι. Βλέπουμε εδώ ο κύρος αυτός, αποτελείται από πιθανότατα τρία μνήματα. Βλέπουμε. Μνήμα. Αυτό είναι μνήμα, το κάτω μέρος είναι καινούριο, φαίνεται από την αναστήλωση και το πάνω μέρος είναι ένα μνήμα με το εξωκομματάκι. Φυσικά το έχουν ξαναξήσει. Ναι, το βλέπετε για να ταιριάζει και με το κάτω. Και να μην φανούν και τα ονόματα τώρα. Και να μην φανούν τα ονόματα. Αλλά είναι σίγουρα μνήμα αρχαίο. Και το κάτω. Ναι, το έχουν βάλει ανάποδα. Εδώ λογικά ήταν το ιερό. Και αυτό εδώ το κομμάτι φαίνεται ότι είναι καινούριο σε σχέση με το πάνω που είναι παλιό. Οι ογκόλυθοι μοιάζουν αρκετά με εκείνους που είδαμε πάνω στον θολωτό τάφο. Εντάξει, βλέπουμε και τα βυζαντινά, τα κλασικά, τα τουβλάκια και τα... Αν και φαίνονται πρόσφατα αυτά, έτσι. Ίσως να τα έχουν ξαναλαξεύσει και να τα έχουν ξανατοποθετήσει. Γιατί προφανώς έχουν χρησιμοποιήσει τα ίδια υλικά. Πώς νιώθεις εσύ εδώ? Όχι πολύ καλά. Έτσι, σαν να ζαλίζομαι. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Σιγά μην είμαστε μόνοι μας. Έχει γκρεμιστεί τελείως το κλεισάκι, βλέπεις τι έχει γίνει και τι έχουν βάλει. Προφανώς το παλιό ήταν μέχρι εδώ, όπου έχουν βάλει τον εδώ το τσίγκο και από εδώ και πάνω είναι αυτό που έχουν κάνει την αναστήλωση. Εντάξει, είναι ωραίο το κλεισάκι, δεν μπορεί να πει. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι υπάρχει εδώ, τι υπήρχε στην αρχαιότητα. Δεν θέλουμε να μάθουμε τώρα βέβαια. Πάμε σιγά σιγά. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Εδώ μου κάνει. Να το. Είναι κάτι εδώ. Αμάν. Να το. Με το παιδιά μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Εδώ είναι. Το ένιωσα ότι με τράβηξε εδώ. Πριν κάνω ολοκλήρωση. Είσαι εδώ ή έχεις φύγει? Δεν μου βγάζει κάτι κακό. Όχι. Πιο πολύ μπερδεμένο μου βγάζει. Αυτό ανακατοσούρα και εμένα μου βγάζει πολύ. Εντάξει, φεύγουμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είδα κάτι φωτεινό εκεί πέρα. Και άρχισαν τα περίεργα, έχει αρχίσει και νυχτώνει όπως βλέπετε. Καλό είναι να μην έρχεστε σε τέτοια μέρη. Δεν προτείνουμε σε κανένα προφανώς να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Εμείς αναλαμβάνουμε πάντοτε την ευθύνη των πράξεών μας. Είδατε που μπορεί κανείς να βρει αρχαία υπολείμματα. Στα πιο απρόσιτα και απρόσμενα μέρη να το πούμε. Μέσα σε δάση, μέσα σε χαράδρες, σε βουνά, σε λαγκάδια. Νομίζω η χώρα μας βρίθη από αρχαιότητες και πάνω απ' όλα από τάφους.
Αυτή είναι φυσικά η δική μας προσέγγιση επί του θέματος. Προφανώς μπορεί ο καθένας από εσάς να επισκεφθεί αυτά τα μέρη. Εδώ η ευρύτερη περιοχή της Σινώης μου φάνηκε πολύ συναρπαστική. Είχε κρυμμένα διαμάντια, να το πούμε. Φυσικά ήταν μια περιπέτεια, είδατε, αναβήκαμε εδώ βουνά, χωματόδρομους και αυτά, αλλά η όλη ουσία της ανακάλυψης είναι και αυτό που μας κρατάει ζωντανούς, που μας βάζει έτσι σε μια εγρήγορση σε εποχές οι οποίες είναι πολύ στήρες, ας πούμε, από έμπνευση, από χαρά, από ζωτικότητα. Πολύ ωραίο το μέρος. Η εκκλησία είχε καλή ενέργεια, μεν λίγο μπερδεμένη ιδέα σε σχέση με τους τάφους επάνω. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα αεροπέδιο στην Αττική, στο οποίο δεν είχαμε ξανάρθει, να είμαστε ειλικρινείς, κακώς. Είδαμε ότι όλο το μέρος, όπου και να σταματούσαμε με το αυτοκίνητο, αριστερά και δεξιά, βλέπαμε απομεινάρια από αρχαία κτίσματα λιωμένα. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε πλέον, παιδιά. Έχουμε απειβδίσει κι εμείς. Δηλαδή, δεν το πιστεύουμε. Τι είχε γίνει στην αρχαιότητα σε αυτό το μέρος εδώ. Και δεν ξέρουμε αν έγινε μία φορά. Γιατί το περίεργο ποιο ήταν. Ότι στο κτίσμα που είχαμε πάει πριν, στη φρικτορία και καλά, εν πάση περιπτώσει, οι πέτρες πάνω φαίνονταν σχετικά ανέπαφες με το υπόλοιπο μέρος της πλαγιάς, το οποίο ήταν λιωμένο πλήρως. Τι έγινε, έγιναν δύο καταστροφές. Πρώτα έγινε η πλαγιά, ας πούμε, που έλειωσαν τα πάντα, και μετά, αν έγινε κάποια άλλη καταστροφή και ρημώθηκε το υπόλοιπο μέρος. Δεν γνωρίζουμε τι είχε γίνει. Η συμβατική ιστορία το λέει φρικτορία. Όταν βλέπουμε παντού τάφους όμως και το πιστοποιούν κιόλας οι αρχές ότι είναι τάφοι, δεν είναι δυνατόν να υπήρχε μια φρικτορία σε ένα μέρος το οποίο βέβαια δεν είχε και καμία θέα προς τίποτα, ας πούμε, πέρα από το οροπέδιο, το οποίο και αυτό είναι γεμάτο από κτίσματα που εμείς πιστεύουμε ότι είναι τάφη. Μόλις πέφτει, ρε παιδιά, το σκοτάδι, όλη η φύση ησυχάζει. Όταν λέμε άκρα του τάφου σιωπή, κυριολεκτικά. Είναι τόσο ανατριχιαστικό αυτό. Είναι. Σε λίγη ώρα, βέβαια, θα αρχίσουν να ακούγονται περίεργοι θόρυβοι, οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαστε εδώ. Πάμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Στην περιγραφή έχουμε την πλατφόρμα μας με το PayPal. Κάθε συνεισφορά βοηθάει για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε Super Thanks, είναι και αυτά στην περιγραφή, καθώς επίσης θα βρείτε και τα socials μας, την σελίδα μας στο Facebook και το Instagram μας. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε φυσικά ό,τι θέλετε. Καλό βράδυ σε όλους σας λοιπόν και τσαου!